για μια όμορφη μέρα. Και σας υποσχόμαστε ότι κάθε πρωινό μαζί μας, κάθε μέρα μαζί μας, θα είναι μοναδική. Λοιπόν, από σήμερα θα είμαστε κάθε πρωί μαζί. Θα προσπαθούμε να είναι το πρωινό σας χαρούμενο, όμορφο, με πολύ θετική ενέργεια και καλή διάθεση. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους και βεβαίως μαζί σας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Μιχάλη μας και τον Θεόδωρο μας. Είσοδο, είσοδο, πες αυτό, καλή σας μέρα. Και θέλω και ένα κοντινό. Πιτζάκι, Θέλω ένα κοντινό στο μπλουζάκι του Θεόδωρου. Καλή σας μέρα, κατάλληλο για όλους. Το κοινό μας είναι πολύ ενθουσιασμένοι με το σκηνικό μας. Μοιάζει με σπίτι. Μια καθημερινά μαζί μας. Θα μας αφήνουν να μπαίνουν στο σαλόνι μας, αλλά και αυτοί θα είναι στο σπίτι μας. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Και στους φίλους, πριν κλείσουμε πέρσι, επειδή ο Μιχάλης είχε και άλλες υποχρεώσεις, είχε διάφορα πράγματα να κάνει. Χειριζόμουν εγώ και θέλω να δείξω φέτος, είμαστε πολύ εξελιγμένοι, έχω και το iPad. Λοιπόν, ψάχνω τον Μιχάλη. Απαντούσα εγώ, μου λένε γεια σου Μιχάλη. Παιδιά, η Γαβρίελα είμαι. Εντάξει Μιχάλη. Και ο Μιχάλης σας επειδή είναι παρέα. Εσείς που είσαστε στο σπίτι, που επικοινωνείτε μαζί μας στις τηλεφωνικές μας γραμμές που πάλι είναι ανοιχτές για όλες τις συζητήσεις που θα έχουμε και βεβαίως για εσάς που προτιμάτε την τεχνολογία και τα επικοινωνείτε μαζί μας μέσα στο διαδικτύο. Λοιπόν, ο Θεόδωρος έχει για μας μικρά μυστικά για να ξεκινάει καλά η μέρα μας και καλημέρα. Πόσο σημαντικό είναι να ακούσουμε στην εκπομπή μας ένα νέο ένθετο, το ένθετο της ζαχαροπλαστικής. Και ποιος θα μας κάνει ζαχαροπλαστική στις περισσότερες ημέρες, η Ζαχαρούλα μας. Η Ζαχαρούλα μας δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά εμείς της ευχόμαστε χρόνια και πολλά και βεβαίως χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να δούμε και το αφιέρωμα που το έχω ακούσει αυτό προηγουμένως. Πραγματικά το νιώθω και συμφωνώ με όλους τους ανθρώπους που το δώστε αγάπη. Η αγάπη είναι τόσο όμορφη, είναι εκείνη που κάνει τη γη να γυρίζει. Αυτό είναι το οποίο το σκυλάκι αυτό θα είναι σαν μέλος της οικογένειας. Ακριβώς. Και όχι παιχνιδάκι όταν το βαρεθούν μετά να το αφήσουν στον δρόμο. Πολύ σημαντικά πράγματα. Με πολύ αγάπη έχουμε μελετήσει τα ένθετά μας και όλα αυτά τα οποία θα σας προσφέρουμε. Θέλουμε να πούμε κάτι στους φίλους μας στο διαδίκτυο. Τι να πούμε. Θέλουμε να ευχαριστήσετε στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μας πάρετε στο 77-77-10-88 να μας τα πείτε ζωντανά. Επειδή όπως είπε και ο Μιχάλης και ο Θεόδωρος, μια καλημέρα είναι αυτή. Εμείς σας τη λέμε με πολύ αγάπη. Εσείς θα μας την πείτε. Να μας πάρετε τώρα τηλέφωνο για τις ευχές σας, για την καλημέρα σας, για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και εμείς τώρα θα σας προσφέρουμε ένα πολύ δροσερό τραγουδάκι. Θα πάω δίπλα στα παιδιά εγώ. Να μείνω εδώ, θέλετε. Εντάξει, να πάω στο παιδί. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Δεν θέση. Και εμείς στηρίζουμε τα νέα παιδιά στην Κύπρο με ταλέντο που αξίζουν να αναδείξουμε και εμείς μας που είσαστε σήμερα στην πρώτη μας εκπομπή. Καλοκαίρι για ένα ραντεβού και στη συνέχεια θα μάθουμε περισσότερα για εσάς. Απικίες. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1946 ο Φρέντι Μέρκιου. Σε διάφορα ρεπορτάζ συγκινούμε πάρα πολύ από το έργο αυτής της γυναίκας και έχοντα κρίσει πολλές φορές ακούγοντά της να μιλάει. Πραγματικά είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο στην ιστορία που με την αγάπη της, μια και μιλάμε σήμερα για αγάπη, δίνει μαθήματα, έχει δώσει μαθήματα ζωής. Και τι άλλο μπορούμε να πούμε, να πούμε και την άτομα τα οποία έχουν κάποιο ιατρικό πρόβλημα και χρειάζονται μια διαδικασία καθημερινά. Αυτό το τους... Θα είναι και χαρούμενα τα άτομα τα οποία... Περνάμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα. Καλημέρα σχολείο. Όλα για το σχολείο σήμερα. Σε λίγες ημέρες θα γεμίσουν οι σχολικές αίθουσες με χαμόγελα και προσωπάκια. Εμείς όμως έχουμε να συζητήσουμε αρκετά ζητήματα τα οποία απασχολούν και τους μικρούς και τους μεγάλους και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείους. Ένα από αυτά τα θέματα είναι η σχολική τσάντα, για την οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, αλλά παραμένει εκεί, παραμένει και πάρα πολύ βαρετή. Τι μπορεί να προκαλέσει, θα δούμε στο βίντεο, αλλά και στη συνέχεια θα μάθουμε από τον ορθοπαιδικό μας. Φύγαμε. Χαρά Λαμπίδο, αγαπημένη συνεργάτη της εκπομπής. 8.30 καλημέρα σας γιατρέ, καλώς ήρθατε. Γλυκά μου κορίτσια, θα σας ακούσουμε τώρα αν έχετε αγωνία για την πρώτη μέρα στο σχολείο και αν έχετε ψωνίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα κατά την άποψή μας. Τώρα πώς θα τα χρειαζόμαστε, ένας Θεός ξέρει. Το ξέρουμε όλοι ότι το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως με σχόλια για το βίντεο το οποίο έχουμε παρακολουθήσει. Κυρία Χρήστο, θα έχετε την ευκαιρία μετά να μας πείτε και για τα νέα αναλυτικά προγράμματα, αλλά πρώτα να πάμε στο γιατρό μας. Γιατρέ, έχουμε ακούσει αρκετά στο ρεπορτάζ μας, αλλά εσείς από την εμπειρία σας να μας πείτε εάν όντως παιδάκια καταλήγουν κοντά σας και ανακαλύπτετε ότι το πρόβλημα το οποίο έχουν στο σπόντυλο ή στα γόνατα ή κάπου αλλού έχουν όντως προκύψει για το λόγο ότι κουβαλάνε την βαριά τη σχολική τσάντα. Καταρχήν καλημέρα. Λέμε τώρα παιδάκια είναι μεγαλώνουν, όταν είσαι νέος δεν νιώθεις τίποτα, αλλά εσείς μας λέτε ότι
Όταν μεγαλώσουμε και αρχίσουν τα πονάκια στη μέση, στο σπόντιλο, στον αυχένα, μπορεί να είναι αποτέλεσμα από την λανθασμένη αυτή χρήση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Μάλιστα. Η Γαλλία αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο 10%, ήταν 20% από το βάρος του παιδιού που σήκωναν τα παιδάκια καθημερινά στην Ιταλία και σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πιστεύω ότι και εμείς δεν είμαστε εξαίρεση. Ακριβώς. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά και να μας πούν και τα παιδάκια όντως, αν η τσάντα που κουβάλαν είναι βαριά κάθε μέρα και η μαμά βεβαίως βοηθάει από το αυτοκίνητο μέχρι το αυτοκίνητο κτλ. Το προστινό μέρος από την έξω πλευρά και να βαραίνει ακόμα πιο πολύ η τσάντα και να σκύβει το παιδάκι. Ακριβώς. Πρέπει να είναι πολύ κοντά. Εγώ δεν έχω δει παιδάκι το οποίο να βάζει τη ζωνούλα στη μέση. Ναι, λέμε ότι είναι σωστό τώρα. Ναι, λέμε ότι είναι σωστό, αλλά δεν το κάνουμε σωστά. Ναι. Αν το κάναμε, δεν τα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Παιδάκια, τι γίνεται με τη τσάντα τη δικιά σας? Όλα αυτά τα οποία παίρνετε, τα βιβλία και τα τετράδια. Ναι, πρέπει να τέλεια και εύκολα. Αλλά στην πράξη, να σας πω την αλήθεια, δεν γίνονται όλα. Κυρία Οδυσσέως, εσείς επίσης να μας πείτε για τα θέματα τα οποία συζητάμε. Καλημέρα σχολείο. Σε λίγες ημέρες ξεκινάνε τα παιδιά μας, αλλά έχουμε προετοιμαστεί μέρες πριν και η ανησυχία και η αγωνία είναι εδώ. Είναι εκεί, στο σπίτι σας, στα μάτια των παιδιών σας. Επειδή αλλάζουν και αρκετά πράγματα, θα πάμε και σε αυτό το θέμα. Από φέτος τα αναλυτικά προγράμματα είναι κάτι το εντελώς καινούργιο και για τους εκπαιδευτικούς, για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, για τα ίδια τα παιδιά και για εμάς τους γονείς που θα έχουμε. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θυμόμαστε εμείς από την παιδική μας και σχολική ηλικία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και με την κυρία Οδυσσέως να μας πει από εμπειρία, από πρώτο χέρι και βεβαίως και εσείς στο 77-77-10-88 τι έχετε να μεριστείτε, να μας το πείτε. Έτσι είναι όπως τα λέμε. Η θεωρία είναι τόσο ωραία, τόσο σωστή. Η πράξη όμως, ναι. Η πράξη, λίγο πιο δυνατά να μας μιλήσετε όμως. Βασικά από ό,τι παρατήρησα. Αλλά όπως λέει και η κυρία Οδυσσέως, το παιδί λέει, σου λέει τώρα. Επίσης. Αν δεν τα έχω, θα μου θυμώσει η δασκάλα. Γι' αυτό για τη δική μου τη σιγουριά, τα έχω όλα και να το κουβαλάω όλη μέρα παρά να βρω τον πελά μου. Όμως και το άλλο θέμα. Αυτή η προσπάθεια τώρα που ξεκινάει στο Υπουργείο Παιδείας να εφαρμοστεί και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Σε ποια σχολεία θα εφαρμοστεί αυτή η καινοτομία? Συμφωνούμε. Στη μέση εκπαίδευση. Α, θα εφαρμοστεί στη μέση. Και τηλεοπτικά σε κάποια. Καταρχήν θα θέλαμε να πηγαίνουμε. Αυτό που είπε η μικρή μας φίλη είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά, έχοντας ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ή κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή, δεν το παίρνουν σαν παιχνίδι. Το παίρνουν σαν ερεύνηση και σαν επικοινωνία και σαν εφαρμογή της νέας τεχνολογίας που για όλους στην εποχή που ζούμε είναι κάτι το. Είναι αναγκαίο. Και έτσι για τα παιδιά είναι πια τρόπος ζωής να έχουν αυτά τα αντικείμενα. Εντάξει, είναι ωραίο το βιβλίο, είναι η παράδοση, είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει, αλλά η γη γυρίζει και έτσι ο κόσμος προχωράει. Κυρία Μαρούσα, τι λέτε εσείς? Ναι, η ρομαντική κλαστική δυσκολεύτηκα πολύ, αλλά τελικά είναι απαραίτητα. Ρώτησε εσάς, επειδή πάρα πολλοί γονείς θα μας πούν αυτό το πράγμα. Τώρα τα παιδιά μας τα κρατάνε το ηλεκτρονικό βιβλίο και όλα αυτά, τα ηλεκτρονικές συσκευές. Εμείς που δεν γνωρίζουμε ούτε το ίντερνετ, ούτε πώς να λειτουργούμε αυτά τα προγράμματα κτλ., πώς θα βοηθάμε τα παιδιά μας? Εδώ καλά-καλά δεν μπορούμε με τον παραδοσιακό τρόπο και φέρνουμε κάτι να εφαρμόσουμε. Και όμως και οι ιατροί θα συμφωνήσουν ότι είναι μια καλή λύση και οι γονείς. Κύριε Οδυσσέως, να δούμε ότι δεν θα δουλέψει και θα γυρίσουμε στα παλιά. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι ούτε. Όχι, απλά. Και εμείς να δούμε τι είναι το πρώτο έτσι, που θα είναι πολύ έντονο σαν αλλαγή, κυρία Χρήστοφα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε πει ότι διαφοροποιείται η σημερινή μας εκπομπή για τον λόγο ότι θα έχει η ενημερωτική εκπομπή από μέρα σε μέρα ταξινή στις 9:30 για να μην έχετε περισσότερη ενημέρωση για την κατάσταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την υπόθεση της έκρηξης στο Μαρί. Πάμε τώρα να μας πείτε κάτι έντονο το οποίο όντως έτσι θα καταλάβουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Καταρχάς να πούμε ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Νιώσουμε τι αλλάζει στον τρόπο διδασκαλίας, τι μίλη. Θα έρθουμε και πιο πολύ τον εκπαιδευτικό σαν εκπαιδευτικό. Εμείς θα θέλαμε σε κάποια άλλη εκπομπή, σήμερα κάναμε μια πολύ μικρή εισαγωγή, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι σε κάθε σπίτι θα συζητηθούν αυτά που θα έρθουν τα παιδάκια μετά από τις πρώτες μέρες, να πούν στους γονείς, μα ξέρεις μαμά, δεν είναι όπως πέρσι, δεν είναι πρόπερσι, πώς το μαθαίναμε αυτό το πράγμα και τα βιβλία είναι διαφορετικά. Όλα αυτά θα συζητηθούν και σε διαφορετικά επίπεδα. Γι' αυτό σε εκείνο κάποια άλλη θα εκπομπή. Θα ήθελα να τονίσω. Σταθερά τη μόρφωση και ενημέρωση. Ευελπιστούμε. Γι' αυτό σας λέω. Στο φόρο. Δέσμευση. Θα τα πάρουν όλοι οι γονείς. Δέσμευση προς όλους. Έχει αποστείλει ο νέων αναλυτικών και ορολογίων προγραμμάτων. Δέσμευση. Ότι πολύ σύντομα σε κάποια άλλη εκπομπή θα τα αναλύσουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να δώσουμε χρήσιμη ενημέρωση στους γονείς πάνω
από όλα και στα παιδιά. Συμφωνώ με την κυρία Οδυσσέως ότι θα είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Επειδή, όπως είπατε, θα αποβάλλουμε το άγχος. Αυτός είναι ο σκοπός σας για να μπαίνουν στο σχολείο. Όλα αυτά όμως θέλουν συνεργασία ολονών. Πάνω σε αυτή τη συνεργασία τα εστιάζουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Οδυσσέως. Πρέπει να λάβουμε αυτό το θέμα, καθώς δεν έχουμε εξαντλήσει όλα τα ζητήματα τα οποία ανησυχούν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με γυμναστική. Δεν μπορεί να λείψει η γυμναστική από την εκπομπή μας. Αγαπάμε τη γυμναστική, στηρίζουμε τη γυμναστική και ευελπιστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε κοντά σας να την έχετε αγαπήσει κι εσείς. Ο Τίμης μαζί μας σήμερα. Καλημέρα σου, Τίμη. Πάρα πολύ ωραία έχετε γραφικά μας. Καλή σας μέρα για άλλη μια φορά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και καλημερίζουμε δύο γλυκές κυρίες. Εγγενιάζουμε ταυτόχρονα ένα καινούργιο έθνο στην εκπομπή μας. Από σήμερα θα ρίχνουμε ματιά στα πρωτοσέλιδα των περιοδικών. Έχουμε επικοινωνήσει σχεδόν με όλους τους φίλους δημοσιογράφους και τους έχουμε προσκαλέσει στην εκπομπή μας. Για να μπορέσουμε να σας δίνουμε μια ολοκληρωτική εικόνα στο τι μπορείτε κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα για τα μηνιαία περιοδικά να βλέπετε, να διαβάζετε, να απολαμβάνετε, να μαθαίνετε από τα περιοδικά. Μαζί μας σήμερα η κυρία Νατάσα Αλεξάνδρου, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Μπιουτυπωσιακή, πανέμορφη, Μις Κύπρος, Ορθοδοξία. Και απολογούμαστε για αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Νατάσα μου, στο Beautiful People αυτή την εβδομάδα, στο Must, αυτό το μήνα και στο Man. Τι ξεχώρισες για να μας ενημερώσεις? Δούμε ότι, εντάξει, παραμυθένια η ζωή τους. Ναι. Τυπική και αυτό που θα ήθελε ο καθένας να ζει. Αλλά δεν πάβουν να είναι απλοί άνθρωποι. Δεν πάβουν να είναι απλοί άνθρωποι, αλλά νομίζω ο κόσμος ζητά το παραμύθι, Γαβριέλα μου. Ζητά. Από το άγχος της καθημερινότητας, από τη ρουτίνα. Από... Το Man, ξεχωρίζουμε, είναι ένα περιοδικό για τους, άντρες. Όταν υπάρχει έρωτας, υπάρχει... Για την Νικολέτα κυρία Νικολέτα Καρά, η οποία θα συμμετάσχει σε κυπριακή σειρά. Μπράβο. Θα είναι στην Κύπρο. Δεν φορά ακόμα τα θέματα και στο Must και στις Beautiful People και στο Man. Λέμε ότι εγγενιάζουμε αυτό το ένθετο και την ερχόμενη Δευτέρα η Νατάσα θα είναι εδώ με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και πολύ περισσότερο χρόνο για να ρίξουμε ματιά στα θέματα των περιοδικών. Απογολούμαστε για άλλη μια φορά για την σημερινή αυτή κατάσταση και σας ευχαριστούμε ότι ήρθατε και μας κάνατε ποδορικό στην πρώτη μας εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν έχει αλλάξει καθόλου ούτε προς το φθινόπωρο, αλλά έτσι λέμε. Έτσι λέμε. Καλή αρχή και σε εσάς ό,τι κάνετε στη δουλειά σας. Οι διακοπές έχουν τελειώσει και όλοι επιστρέφουμε σιγά σιγά στη ρουτίνα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Εμείς συνεχίζουμε και τελειώνουμε εδώ τη σημερινή μας εκπομπή. Εκτάκτως σήμερα η ενημερωτική εκπομπή από μέρα σε μέρα αρχίζει στις 9:30 και εμείς θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με τα δύο παιδιά τα οποία ήρθαν από το πρωί. Γεια σας.